Αυτό τη ΣΑΕ, καλησπέριζουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο, φαντάζομαι δεν το περίμενες ούτε εσύ ούτε κανένας τόσο εύκολο και τόσο άνετο ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του κυπέλου. Χαίρετε. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Γιώργο. Καλά, καλά, εσύ? Γεια σου Νίκο μου, καλά είσαι? Καλά. Πάντα καλά και εσύ, τα σαρά μου καλά? Καλά, καλά. Πάντα. Κοίτα, τόσο εύκολο, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, θα ήμασταν ψεύτες, έτσι, υποκριτές. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ειδικά μετά την ανακοίνωση ενδεκάδας, αποστολής, όλα μας διαθές. Ναι. Κάτι, γιατί έχω και τον γιο μου που με συμμαζεί με ένα μπισολάκι. Λοιπόν, φορά ωραία πλούζα όμως, από τον αφήνω. Έτσι. όχι, θα ήταν υποκριτικό, θα ήταν ποδοσφαιρικά ανώμαλο και, πώς να το πω, αστείο να πούμε ότι περιμέναμε αυτό το πράγμα, επειδή με αυτή την εικόνα, με αυτή την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ματίας Αλμέιδα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι δεν ήταν και για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δηλαδή, αν μου πεις ποιο μάτς είχα κερδίσει, ναι, ναι, αν μου πεις ποιο μάτς είχα κερδίσει ΑΕΚ, παιδί μου, τον Ολυμπιακό 3-0, θα σου έλεγα Ολυμπιακός ΑΕΚ, στο Καραϊσκάκι. Ναι, σαν εκεί, εικόνα, ναι, ήταν πιο κοντινό. Εκεί η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη, παιδί μου. Ναι. Ήταν στο πρώτο 40 λεπτό, ας πούμε, της αναμέτρησης, το Καραϊσκάκι, ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ και ναι. Ας πούμε, φίλοι του Ολυμπιακού, και θα έχουν και δίκιο, ήταν συγκλονιστικά καλύτερη. Και τις λέξεις που χρησιμοποιώ τις ζυγίζω πρώτα, όντως ήταν συγκλονιστικά καλύτερη και δεν ήταν, το είχε πει και ο Ντέμις μου, το είχε γράψει σε ανάρτησή του, εμείς οι ενωσιτές δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια ΑΕΚ, ναι, το Καραϊσκάκι, τόσο επιβλητική, τόσο κυρίαρχη, τόσο καλύτερη από τον αντίπαλό της, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ήταν το ίδιο. Έτσι ήταν μια καλή ομάδα κυπέλου. Ναι. Έτσι. Ναι. Παίζει το ρόλο. Διότι παίζει συνοχή μεγάλο ρόλο για να μην παίξει. Μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική μεν, αλλά που δεν έφτασε τα βάνια εκείνης. Όχι. Απλά εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτά που της έδωσε ο αντίπαλος. Έτσι. Αυτά που δημιούργησε καταρχήν. Ναι. Γιατί για να φτάσεις εκεί που ξέρεις απειλείς και τελειώνει μια φάση, πρέπει να τα φτιάξεις. Σίγουρα στάθηκε και τη γέννη στα δύο δοκάρια. Μπράβο. Ναι. Πάρα πολύ. Κοίτα, το δεύτερο δοκάρι είναι offside by far. Απλά δεν έγινε... Δεν ναι, εντάξει, okay, αλλά ως ενέργεια, αλλά, αυτό. Ναι, ναι, και για μένα ειδικά το πρώτο δοκάρι του Ολυμπιακού που είναι, ξέρεις, στο 1-0. Ναι, βέβαια, και ίσως μετά δεν ξέρεις τι μάτς θα δεις. Μπράβο. Και πάλι όμως, αν ξέρεις, στο γήπεδο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, εννοείται. Από την τηλεόραση. Ναι, ναι. Διαπιστώνεις καταστάσεις, πράγματα. Καλά, εμείς Γιώργο μου και αν θέλαμε να δούμε από την τηλεόραση δεν βλέπαμε. Ναι, anyway. Στο γήπεδο λέω ότι είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ακόμα και τη μεγάλη φάση που κάνει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα, που είναι το δοκάρι της Ρωτικής από το μήχρονο, είναι μια 40 μπάλα από τον Αλαραμπή. Ναι. Το κενό χώρο μπας και βγει. Εννοώ ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο να χτυπήσει την ΑΕΚ. Κανένα απολύτως. Όχι, όχι. Πολύ επί δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, ναι, ειδικά, ναι. Πόνταρε πολύ, πόνταρε πάρα πολύ στο γεγονός να φύγει, ξέρω εγώ, το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να έχει δεχτεί γκολ, όπως έχει συμβεί σε άλλα παιχνίδια, όπως τον Πάοκ, ας πούμε, στην Τούμπα, ναι, με την ΑΕΚ στο Φάληρο και πάει λέγοντας. Δεν θα σου πάνε όλα τα μάτς. Ξέρεις, θα έχει χτυπήσει, εκτός από την τύχη που έχει τα άλλα μάτς και δεν έχει δεχτεί γκολ, θα έχει και την ατυχία στις πρώτες δύο στραβές να φας γκολ. Και ναι, έγινε αυτό στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα έπρεπε να κάνει λάθος του Βλουσάη, βέβαια είναι ο Βλουσάη. Ναι, αλλά ξέρεις, Γιώργο, και... είναι, είναι προϊόν πίεσης όλο αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον η ΑΕΚ, ναι, είχε... Ο Σαβασέκου του αυτογκόλ ήταν ότι... Είναι μια κατάσταση που δημιουργήθηκε όμως. Είναι μια κατάσταση με εκπληκτική ενέργεια και ατομική και συνεργασία του Νίκη Καλασσελίας με τον Τζούμπερ, αλλά... Στο τέλος της ημέρας είναι πολύ εύκολο να διώξει κόρνερ και την μπάλα. Δεν το λες δύσκολο, ο βαθμός δυσκολίας είναι 0 εκεί. Ναι, ναι. Απλά όντως είναι και σύγχυση το παιδί, δεν είναι συγκεντρωμένο, φαίνεται, ξέρω εγώ, και έχει πειραστεί και από την ατμόσφαιρα, ίσως και από την, πώς θα το πω, τη φούρια που έδινε η εξέδρα, ξέρεις, α, πάμε, θα βάλουμε και δεύτερο, και το βάλε μόνος του, που λέω λόγος. Αυτό είναι που λέμε, το βάλανε μόνοι τους. Αυτό ακριβώς. Ναι, 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 όντως. Αλλά αντικειμενικά, γιατί δεν μου αρέσει να βιάζουμε το την ποδοσφαιρική αλήθεια, ξέρεις, η εικόνα, δεν είναι για 3-0 αυτό το μάτς. Όχι, όχι. Ναι. Ήρθε 3-0, δεν είναι για 3-0. Θα μπορούσε να πει 3-1, 4-2, το ακούω.
ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω. Από εκεί πέρα βέβαια απ' την άλλη είναι ένα, και το 3-1 που λέμε τώρα και το 4-2 όπως και να έρχονται και θα κερδίσει η ΑΕΚ. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ της, του κυπέλου. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία συγκριτικά με την 11 που θα βρει στο Περιστέρι είναι 9 στους 11 διαφορετική. Ναι βέβαια. Δηλαδή υπήρξε ένα αφήγημα όλη την εβδομάδα ότι ξεκουράστηκε η ΑΕΚ. Ναι εντάξει, οκ. Καταλήγεται, εννοείται. Δεν θα παίζανε αυτοί ούτως ή άλλως θα ξεκουραστεί. Εγώ θα πω εντός και εκτός οργανισμού. Ναι, παντού. Γι' αυτό είπα παντού εγώ. Ναι. Παντού. Και αποδείχθηκε, εμένα μ' άρεσε, για να το πάμε και αλλού, μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Αλμέιδα και στο χθεσινό παιχνίδι. Και γιατί είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησε για το group, για την έμπρακτη εμπιστοσύνη και την λέξη που είπε θεμελιώδης εμπιστοσύνη στους παίκτες και το παράπονο που έβγαλε, που επίσης είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνεί, για μένα τουλάχιστον έτσι, σαν Τάσος. Όχι, εμείς πρέπει να το επικοινωνήσουμε, έχεις απόλυτα δίκιο. Μπράβο, ότι τον στενοχώρησαν τα σχόλια που ακούστηκαν στο άκουσμα πρώτα απ' όλα της αποστολής, έτσι. Ναι, κοίτα, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει βέβαια απ' την άλλη να μας δώσει ένα point στο ότι δεν έχουμε ακόμα μάθει ακριβώς τον Ματίας Αλμέιδα, το πώς λειτουργεί. Είναι λίγο ξένα, αυτά που κάνει και λέει είναι λίγο ξένα να το πω έτσι, στον τόπο μας. Συγγνώμη πάνω μου, συγγνώμη, περίμενε λίγο. Λίγο ακόμα. Του ζητάμε λίγο αγάπη μου, δύο λεπτά, εμείς. Δεν μίλαγα πολύ ώρα, μίλαγα. Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι... Ναι, ένα φιλί από εμάς. Ναι, ένα φιλάκι, έξω από τους κυρίους στο στούτι. Ναι, παιδιά, μην τους πυροβολείς. Ψυχή μου. Γράψε το χάρη. Να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Γερό και τυχερό, Γιώργο. Βιντεοκλήση είναι γιατί είναι ράδιο. Λοιπόν, έλεγα ότι έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να σταθούμε και γενικά να εκπαιδεύσουμε λίγο εκτός από τον εαυτό μας. Να εκπαιδευτούμε, μπράβο. Ναι. Ακριβώς. Πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και έπειτα να εκπαιδεύσουμε τους υπόλοιπους. Εγώ έλεγα στο μάτσο με τον Ολυμπιακό πριν την ανακοίνωση της αποστολής ότι προβληματίζομαι, όχι γιατί δεν θα τους χρησιμοποιήσει με το βασικό σχήμα τους, Μουκουτί, Ρότα και Γιόνσον. Mm-hmm. Αυτό δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εγώ είχα προβληματιστεί ότι δεν τους έχει πάρει καν μαζί. Ναι, ναι. Λες αν γίνει κάτι... Πες μου, ναι. Έλα. Ναι, όχι, πες μου, τι είδες. Όχι, όχι, λέω του να τους πάρει μαζί ότι αν γίνει κάτι, να υπάρχει μια επιλογή στον πάγκο. Μπράβο. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Όχι ότι αφισβητούσα τον προπονητή, δεν ξέρει αυτός καλά. Μια χαρά ήξερε. Ναι. Και μια χαρά ξέρει ο άνθρωπος, γιατί είμαστε εντελώς άμπαλοι μπροστά σε οποιοδήποτε προπονητή, ξαναλέω, έτσι. Είτε πετύχει σε κάποιο κλαμπ, είτε όχι. Εμείς είμαστε πολύ λιγότερο ικανοί να το αναλύσουμε αυτό που έχει κάνει. Αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό ότι εκείνος ήξερε γιατί το έκανε. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί ξέρεις, μπορεί να μην το ξέρουν. Η ανακοίνωση δεκάδες του Ολυμπιακού έχει γίνει πριν το μάτσο με το Περιστέρι. Τον Ατρόμητο. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Είναι μία εβδομάδα πριν ακριβώς. Πέμπτη. Μάλιστα. Της ανακοίνωσης την ενδεκάδα που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και με σχόλια μέσα σε αυτό. Αυτό και αν είναι ξένο. Ναι. Αυτό και το λέω γιατί ξένο. Είναι μια είδηση, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάπου. Το όχι, εγώ μια... δεν έτυχε να το δω. Δεν το αναφέρω σαν αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Όχι, ναι, okay, αλλά ναι. Λέω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είχε πει στους παίκτες του ακριβώς τι θα γίνει στην ανακοίνωση της αποστολής του. Ναι. Κατάλαβα. Το θα άλλαζε μόνο αν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα τη τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Ναι. Και είχαν όλο το χρόνο για το τόσο σημαντικό παιχνίδι. Είχαν όλο το χρόνο να το δουλέψουν και πνευματικά. Έτσι. Ο καθένας ξεχωριστά. Και αυτό είναι το μεγάλο όφελος. Αλλά και να το δουλέψουν σαν γκρουπ τις μέρες. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι πολλαπλά τα όφελη της παρουσίας του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της ΑΕΚ. Έχουμε ξαναπεί για τον Γκαρσία, για παράδειγμα, που άλλαξε θέση, τον Αραούχο. Με συγκλονιστικές κινήσεις που αναδεικνύουν το πόσο σημαντικός είναι, ας πούμε, στον πάγκο. Αλλά το μεγαλύτερό του, για μένα αυτή τη στιγμή, είναι το πνευματικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή,
δεν είναι ότι απλά βλέπει, ωραία, έχουμε δει την ΑΕΚ, τα βάνια της, έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έχουμε πει ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες, αν όχι καλύτερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε επίπεδο διάρκειας εννοώ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τώρα διαμαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός επειδή... Ναι, στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, ναι, οκ. Γενικά δεν μπορώ αυτή την εξαίρεση, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το αμυντικό ποδόσφαιρο είναι όλα. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που παίζει είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι εύκολο να το παίξουν όλοι. Το λένε, ξέρεις, ακούω που μου λένε, ένα μηδέν θα κερδίσει συνέχεια. Κάτω. Ναι, άμα μπορείς, ναι. Κάτω. Δεν είναι. Δηλαδή, απαξιώνουμε, ας πούμε, πράγματα, λέγαμε, μας αρέσει το ποδόσφαιρο που πέφτει Γκουαρδιόλα. Ναι, είναι κριτικό, τικιτάκα, ούα. Δεν είναι το ίδιο άσχημο. Μάλλον δεν είναι άσχημο το ποδόσφαιρο του Μολυνέου, επειδή μπορεί να βάλει παίχτες να μαρκάνουν πίσω από την μπάλα και να βγει σε δύο κόρες και να πάρει το μάτς. Αν δεν φάει φάσεις ή αν δεν χάσει και κερδίσει, είναι το ίδιο καλό ποδόσφαιρο. Απλά δεν είναι αυτό που λέμε θαυματικό. Ναι. Αλλά είναι ποδόσφαιρο γι' αυτό. Anyway, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει πολλά ωφέλη, εκτός από τα υπόλοιπα που είπαμε, γιατί κερδίζει πολλά πρόσωπα από χθες. Ναι, βέβαια. Πάρα πολλά πρόσωπα. Κερδίζει, ίσως να είναι μεγαλύτερο κέρδος αυτό, αν θες την γνώμη μου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Κερδίζει πολύ μεγάλο κομμάτι ακόμα παραπάνω ο Ματίας Αλμέιδα. Δηλαδή, μεθαύριο που λέει ο λόγος παιδιά, πάω ΚΑΕΚ. Αν ανακοινώσει αποστολή και λείπει, δεν ξέρω ποιος, δεν από όνομα, για να μην είμαι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Αν δεν τα ιδρώσει πλέον. Θα πει καλά κάνει. Δηλαδή, αβίαστα, ξεκούραστα, καλά κάνει, ξέρει αυτός. Και γενικότερα, πολύ 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 σημαντικό όφελος είναι ότι συνεχίζει στην έδρα της να κάνει πράγματα τα οποία είναι... Ναι, απόλυτο, 12 στα 12. Ναι, 32-2 τέρματα. Δεύτερη καλύτερη από ό,τι είδα μετά τη Celtic, το 14 στα 14. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ θέλω να τα ακούω, ξέρεις, γιατί τα πρωταθλήματα και αυτό. Όχι, εντάξει, προφανώς, απλά δύσκολα, το λέμε ως το καταγράφουμε. Ναι, ναι, είναι σημαντικά που το καταγράφουμε. Να πω ότι ο Τζαβέλας είχε ένα πρόβλημα στο δεξί κέφαλο, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε. Εξετάσεις, ωραία. Από ό,τι είδαμε, ο Χαμάντι κλασικά και Φερνάντες έξω, ενόψει Λεβαδιακού. Ναι, 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 ενόψει Λεβαδιακού θα είναι εκτός. Και αυτό που είχαμε πει... Άρα θα πιστέψουμε σε δεκάδα πρωταθλήματος, σιγά σιγά. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.